Έχει δοθεί εκκίνηση της 7ης υποδρομίας, μένει πίσω η Μάγια. Έχει πολύ καλή εκκίνηση η Λαμπέλα Μπίνκο. Θα πάει στην πρωτοπορία. Βενετία, Χέρον θέλει να βελτιωθεί. Χατσεψούτ επίσης θέλει να βελτιωθεί. Τώρα και ο Πανάσταση και η Θεογνωσία. Πυκνός όμιλος πίσω από την πρωτοπόρο. Ελαμπέλα Μπίνγκο. Αχέρον θέλει να ξεκαθαρίσει τη δεύτερη θέση. Ξεκαθαρίζει. Έρχεται και η Θεογνωσία εξωτερικά να βελτιώσει και αυτή νωρίς την θέση της και να επιτεθούν από πολύ νωρίς την Ελαμπέλα Μπίνγκο. Αχέρον πάει στην πρωτοπορία. Θεογνωσία ακολουθεί. Βενετία είναι λίγο πιο πίσω. Ακόμη πιο πίσω η Πανάσταση τώρα βελτιώνει θέση. Κουίριανα ψάχνει περάσματα. Χατσεψούτ και στην πρωτοπορία ο Αχέρον πάντα στο μισό μήκος από τη Θεογνωσία που ακολουθεί τον Αχέρον. Έμεινε στα δυο μήκη η Βενετία. Ο Επανάσταση προσπαθεί κάπως να πλησιάσει. Πιο πίσω είναι τα υπόλοιπα άλογα. Ο Αχέρον στη στροφή ελέγχει ρυθμό. Είναι δυο μήκη από τη Θεογνωσία. Η Βενετία βγαίνει εξωτερικά να πλησιάσει κάπως και αυτή. Η Επανάσταση είναι πίσω. Πιο πίσω η Κουριάνα. Ο Αχέρον στο μεταξύ ξεφεύγει με την είσοδο του στην ευθεία. Είναι στα 3-4 μήκη από τη Θεογνωσία που φαίνεται ότι αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα η Θεογνωσία. Ο Αχέρον είναι στην πρωτοπορία και αρχίζει και απομακρύνεται. Πιο πίσω να και ο Βιτσιζερμή που κάνει finish. Απ' έξω προσπαθεί και ο Επανάσταση. Καθώς ο Αχέρον κερδίζει πάρα πολύ εύκολα. Να ο Βιτσιζερμή εσωτερικά καθαρά στη δεύτερη θέση. Βενετία και Επανάσταση πιο πίσω. Πολύ εύκολη επιτυχία για τον Αχέρον. Λέει ήταν το δεύτερο φαβορί στα 3 ευρώ. Πέρασε φαβορί Επανάσταση 2-30. Ακολουθάει το ρυθμό. Νωρίς πάει στην πρωτοπορία. Κανένα πρόβλημα να κερδίσει. Πολύ καλή εμφάνιση για τον Βίτερ Μι. Πολύ καλό φίνισο εσωτερικά. Πάει καθαρά τη δεύτερη θέση. Βενετία outsider. Επανάσταση.